μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα, με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη. Βαδίζοντας, αγαπητοί ακροατές, την ιερή και ωραία αυτή περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ας σταθμεύσουμε σε μία λέξη της μεστής νοημάτων υψηλών ευχής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που λέγεται 500 φορές σε όλη την ψυχοφελή αυτή περίοδο της Σαρακοστής. Στη γνωστή, κατανυκτική, περιεκτική και μεστή νοημάτων ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, παρακαλούμε τον Κύριο να μας λυτρώσει από τα πάθη της αργίας, της περιέργειας, της φυλαρχίας και της αργολογίας. Εμείς θα σταθμεύσουμε απόψε στο τελευταίο, με βάση την αγιογραφική και αγιοπατερική παράδοση. Θα αναφερθούμε στα συγκεκριμένα αμαρτήματα της γλώσσας, αλλά και στα πάθη που σχετίζονται με αυτά και στα οποία έχουν τις ρίζες τους, όπως είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία, η φιλοδοξία και η αυτοπροβολή. Έτσι φρονούμε, καλούμεθα να μιλήσουμε για αλλαγή νοοτροπίες, για να αποκτήσουμε αληθινή ορθόδοξη ανθρωπολογία και γνήσια θεολογία. Σημαντικό πρόβλημα καθίσταται όχι η ανθρώπινη ευόλιστη κατάσταση, αλλά η δικαιολόγηση μιας λαθεμένης ανθρωπολογίας και λίαν κοσμικής νοοτροπίας, ότι εμείς έτσι είμαστε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, αυτά είναι για άλλους και τα λοιπά γνωστά. Είναι πολύ διαφορετικό μια μικρή ή μεγάλη πτώση να είναι αποτέλεσμα δυναμίας, παρασυρμού και αγνωσίας, κι άλλο να είναι απόρρια πεπιθήσεως, καρδιακής διαθέσεως και αδιάντροπης τόλμης. Έχει ιδιαίτερη σημασία όταν πάσχει η πρόθεση και η διάθεση του ανθρώπου και διακατέχεται από νοσηρή νοοτροπία. Άλλο να αγωνίζεσαι και να πέφτεις, κι άλλο να μη θεωρείς ότι πρέπει να αγωνίζεσαι κατά της αμαρτίας. Ακόμη χειρότερο να επιμένει κανείς την αμαρτία και μάλιστα να τη θεωρεί φυσική και λογική, να παρουσιάζει ισχυρές προφάσεις και έτσι ποτέ να μη ειλικρινά μετανοεί. Αναφερόμενοι στη γλώσσα, Κύρια, τονίζουμε την κακή χρήση της γλώσσας λόγω υπαρχουσών παθών. Η γλώσσα εκφέρει τον λόγο που είναι μοναδικό χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο και αξίζει και για μόνο αυτό να ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Θεό. Ο λόγος είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ των ανθρώπων. Δυστυχώς κατάντησε στοιχείο αποσύνδεσης, φιλονικίας, ψυχρότητος και απομονώσεως των ανθρώπων. Ο λόγος χαρακτηρίζει την κοινωνικότητα, συναναστροφή, συνομιλία, διάλογο, επικοινωνία και κριτική και παρουσιάζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Το ύφος, η χρειά, η ποιότητα, ακόμη και ο τόνος του λόγου φανερώνει συχνά το ήθος του ομιλούντος. Η καλλιέργεια του λόγου δημιούργησε από νωρίς τέχνη, υψηλή δημιουργία και πολιτισμό. Γέννησε μεγαλόπνοη ποίηση, ανώτερη φιλοσοφία, καταπληκτική θεολογία, θεοκίνητη υμνογραφία από μεγάλα πνεύματα. Ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Ζωηφόρος, ο Χαριτωμένος και ο Ζωοπάροχος, ευλογεί, αγιάζει, εμπνέει και ανασταίνει τον πεσμένο άνθρωπο. Ο Προφητικός Λόγος, Κύρια, ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ο Αποστολικός Λόγος ήταν ιεραποστολή προς γνώση της αλήθειας. Ο Λόγος των Μαρτύρων ήταν ακλόνητη, θαραλέα, τολμηρή πίστη στον σταυρονασθηθέντα Χριστό. Ο Λόγος των Αγίων Πατέρων ήταν ομολογιακός, δογματικός, ερμηνευτικός του Ευαγγελίου, θεοκίνητος και θεοφώτιστος προς οικοδομή του πληρώματος της Εκκλησίας. Ο Λόγος των Οσίων υπήρξε πάντα βιωματικός, ξεκάθαρος, γνήσιος, λιτός και σημαντικός. Ο Λόγος έγινε ένδακρης, κατανυκτική, καθαρή προσευχή στον Τριαδικό Θεό, τους Αγγέλους, τον Σταυρό, την Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους, τους Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, τους Μάρτυρες και τους Οσίους. Ο Λόγος έγινε κήρυγμα μετανοίας, νουθεσίας, επιστροφής, στηριγμού, παραμυθίας, ερμηνείας και καθοδηγήσεως. Ο ίδιος αυτός όμως Λόγος από τον πρώτο εκείνο κήπο της Εδέμ
έγινε λόγος παρακοής, πλάνης, δικαιολογίες, αντιλογίες, ψεύδους, απάτης και απώλειας και καταστροφής. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε συχνά το λόγο της αποστασίας, της ανταρσίας, της βλασφημίας, της ανυπακοής και της κακολογίας των ανθρώπων. Στην Καινή Διαθήκη συνεχίζεται η παράχρηση και η κατάχρηση της γλώσσας, αλλά και ο λόγος της πίστεως, της αληθείας, της ευχαριστίας και δοξολογίας, όπως των μαθητών του Κυρίου, των Αγίων Ευαγγελικών Γυναικών, του μετανοήσαντος ληστή παρά το Σταυρό του Κυρίου. Ο λόγος μη χρησιμοποιούμενος ορθά προς επικοινωνία αγάπης και πραγματική συνεννόηση, λόγω του πολλού εγωισμού και της δαιμονοκίνητης υπερηφάνειας, δημιούργησε ακαταστασία, ταραχή, ασυνεννοησία, φιλονικία, διαίρεση και σύγχυση, όπως τότε στον πύργο της Βαβέλ. Η πυργοποιία της Βαβέλ δυστυχώς εντατικά συνεχίζεται. Οι άνθρωποι συνεχίζουν αλαζονικά την κατασκευή ενός πύργου που ποτέ δεν τελειώνει, μένοντας ανικανοποίητη, ανολοκλήρωτη, ασυνεννόητη και συγχυσμένη. Η ορθή χρησιμοποίηση της γλώσσας ωφελεί, ελευθερώνει και ειρηνεύει τον άνθρωπο, και αντίθετα η κακή χρήση της τον ζημιώνει, τον φυλακίζει, τον ταράζει και αγχώνει. Χρειάζεται λοιπόν απαραίτητα άμεση αλλαγή νοοτροπίας για να ανατραπεί μια κακή συνήθεια. Η ίεση δεν επέρχεται με πρόσκαιρες καλές σκέψεις, αλλά με γενναίες αποφάσεις, με χειρουργικές επεμβάσεις προς εκρίζωση παθογών εσωτερικής αιστείας, που έχει από καιρό δημιουργήσει μια εντελώς λαθεμένη νοοτροπία, που βασίζεται σε εγωπάθειες, απόλυτα δικαιώματα, υπερφύελες αυτονομίες, αταπείνοντες ιδιοτροπίες και ανορθόδοξες ιδιορυθμίες. Μιλούμε πλέον για αναγέννηση, αναβαπτισμό, επανευαγγελισμό, επανατοποθέτηση, αναποδογύρισμα άστοχων ιδεών, επαναπροσδιορισμό και επιστροφή μετάνοιας, αγαπήσεως του αγώνος προς αναθεώρηση, εξυγίανση και νέα οριοθέτηση, όπου κέντρο δεν θα είναι ο εαυτός μας αλλά ο αγαπητός πλησίων. Μιλάμε για συνεχή και μόνιμη ευαγγελική φιλοθεία και φιλανθρωπία, για αδελφοσύνη, κένωση, θυσιαστικότητα, γνίαση, ταπείνωση, κρατά ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει: «Εκάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Από τα ίδια σου τα λόγια θα δικαιωθείς και σωθείς, αν είναι τα πρέποντα, ωφέλιμα και θεάρεστα, και από αυτά θα καταδικαστείς και κολαστείς, αν είναι ανώσια, ανάρμοστα και ανέσχυντα. Ο σοφός παροιμιαστής λέγει: «Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης». Ανάλογα με τη χρήση της γλώσσας μπορεί να θανατώνει ή να ανασταίνει. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα σπάει, λέει σοφά ο λαός μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στα περίφημα ποίηματά του «Στην ησυχία του Πόντου» επί σε αυτόν λέγει χαρακτηριστικά: «Μικρή είναι η γλώσσα, αλλά τίποτε δεν έχει τη δύναμή της». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είχε χρυσή γλώσσα, παντού και πάντοτε ήξερε πολύ καλά τι έλεγε, λέγει στους ωραίους κατηχητικούς του λόγους: «Η γλώσσα είναι το πιο επιτίδιο όργανο του δαίμονα για την απάτη και την απώλεια του ανθρωπίνου γένους». Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τη μεγάλη επικινδυνότητα της γλώσσας και την απαραίτητη ανάγκη να τη θασεύσουμε και συγκρατούμε όταν τη χρησιμοποιούμε. Είναι καλό να εξετάζουμε πότε πρέπει να μιλάμε και πότε όχι. Δεν χρειάζεται πάντα να μιλάμε, πολύ περισσότερο να αντιμιλάμε. Να συλλογιζόμαστε πρώτα τι θα πούμε. Χρειάζεται και να σιωπάμε. Χρειάζεται και να ακούμε. Στο Άγιο Όρος λένε: «Όποιος είναι έξυπνος κάνει το χαζό». Χάρη της αγάπης, της ενότητας, της ειρήνης αξίζει και να σιωπούμε. Ένας σοφός λέγει: «Ο καλός Θεός μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Πιο πολύ να ακούμε και πιο λίγο να μιλάμε. Εμείς κυκλοφορούμε σαν να έχουμε 10 στόματα και κανένα αυτή. Μιλά ο άλλος και δεν τον ακούμε, δεν τον παρακολουθούμε διόλου. Σκεπτόμαστε τι θα πούμε εμείς. Έτσι δεν επικοινωνούμε όμως. Έχουμε παράλληλους μονόλογους», όπως έλεγε ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Επιστρέφουμε από μία συζήτηση μόνη, ανοφελής, απερίσκεπτη, μένοντας εγωιστικά στην ιδεολογία μας, την πεποίθησή μας, τον υπερφύαλο ατομισμό μας. Η προσοχή στο στόμα μας ελευθερώνει από πλήθος αμαρτιών. Κατά τον σοφό παροιμιαστή, ως φυλάσσει το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν. Όποιος δηλαδή συγκρατεί, προσέχει, προφυλάγει το στόμα του, προστατεύει την ψυχή του.
και ο σοφός Σιράχ θα πει: «Το αργύριόν σου και το χρυσίον σου κατάδυσον και τις λόγοι σου ποιήσον ζυγών και σταθμών και το στόμα τί σου ποιήσον θύραν και μοχλών. Να φυλάγεις καλά, λέγει, το ασήμι και το χρυσάφι σου, μα πιο πολύ να μετράς και να ζυγίζεις τα λόγια σου και να κλείνεις το στόμα σου και μάλιστα να το συρταρώνεις». Ο ίδιος ο σοφός Σιράχ συνεχίζει: «Τις δώσιμη επί το στόμα μου φυλακήν και επί το χειλαίον μου σφραγίδα πανούργων, ή να μη πέσω από αυτής και η γλώσσα μου απολέσει με. Ποιος θα μου φρουρίσει το στόμα μου και τα χείλια μου, ποιος θα τα σφραγίσει καλά για να μην πέσω σε σφάλματα και η γλώσσα μου να μην γίνει αφορμή της καταστροφής μου». Αξίζει, αδελφοί μου, να μας διακατέχει όλους αυτή η καλή αγωνία, η σταθερή ανησυχία και η μόνιμη αγωνιστικότητα για τη διαφύλαξη των λόγων μας, που πράγματι αποτελεί αλάνθαστη πορεία πνευματικής καλλιέργειας και ευημερίας. Μια τέτοια προσεκτική στάση φανερώνει άνθρωπο πιστό που αγωνιά για τη σωτηρία του και εργάζεται συστηματικά για την καλυτέρευση του εαυτού του και την πρόοδό του. «Αγαπών ζωήν αυτού φίδεται στόματος αυτού», κατά τον παροιμιαστή. Όποιος αγαπά πραγματικά τη ζωή του φυλάγει προσεκτικά το στόμα του. «Φιδόμενος χειλαίων νοήμων έσυ», πάλι κατά τον παροιμιαστή. «Έξυπνος είναι», λέγει, «όποιος προσέχει τα χείλια του και μετρά καλά τα λόγια του». Η συγκράτηση της γλώσσας θα δώσει πολλά καλά αποτελέσματα. «Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης οι δε κρατούντες αυτής έδονται τους καρπούς αυτής», λέγει ο σοφός παροιμιαστής. Η γλώσσα μπορεί να θανατώσει και να αναστήσει. Όσοι θελήσουν και μπορέσουν να συγκρατήσουν τη γλώσσα τους θα γευθούν γλυκούς καρπούς. Η σιωπή δηλαδή δίνει ορισμένες φορές θρεπτική καρποφορία. «Από καρπών στόματος ψυχή ανδρός πληστήσεται αυτόν». Από τα καλά λόγια του καλουκάγαθου ανθρώπου που εξέρχονται σαν γλυκή καρπή, χορταίνει και φρένε τη ζωή του. «Ίασης γλώσσης δεν ζωής ο δε συντηρών πληστήσεται πνεύματος». «Όποιος θεράπευστε», λέγει πάλι ο παροιμιαστής, «είναι σαν να βρήκε». Όποιος θεράπευσε τη γλώσσα του είναι σαν να βρήκε για τη ζωή του ευσκιόφυλλο δέντρο, γιατί αυτός που αγωνίστηκε να τη συγκρατεί στη δροσιά αυτού του δέντρου θα χαίρεται μεγάλη πνευματική αγαλίαση για πάντα. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έπεισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Σε τον ακαταλήπτον προέως φόρου ανάρχος, εξαήλου λάμψαντα ασωμάτου τεγαστρός του γεννητορός. Οι προφήτε Κύριε ή τόσο πνεύματι εμπνευστέντες προηγόρευσαν, παιδίον έσεστε εξ απειρογάμου σαρκούμενο. Ανθρώπι συναπτώμενων και της επιγής καθορώμενο. Διόνος ικτιήρμων ελάμψεως αξίως οντισής, τους αλλημώντας την άφραστον σου σέρκην παράσταση. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του αναφέρει: «Όποιος κατάφερε να γλιτώσει από τα πτέσματα της γλώσσας έφτασε στην τελειότητα, και αυτός μπορεί τώρα να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα». Είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή της κακής γλώσσας από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Λέγεται πως το φίδι φοβερό κεντρί έχει τη γλώσσα του, όμως φοβερότερη είναι η κακή γλώσσα ενός κακού ανθρώπου. Λέγεται και πράσινη σαύρα, αλλά χειρότερη είναι η γλώσσα του φλίερου. Ενός σκορπιού το δάγκωμα θεραπεύεται,
ενώ ο κακός λόγος φλίαρου δηλητριάζει τον πλησίον του. Τη φωτιά σβήνει το νερό, την κακή γλώσσα όμως δύσκολα να σιγάσεις. Ένα άγριο άλογο το δαμάζει του χαλινάρι, κακή γλώσσα κανείς δεν μπορεί να δαμάσει. Ένα άγριο θηρίο εύκολα ημερώνεται, γλώσσα κακή πολύ δύσκολα να ημερώσεις. Τίποτε χειρότερο στον κόσμο δεν είναι από μια κακή γλώσσα που συγκρούει. Συγκρούει σπίτι με σπίτι, παιδιά με γονείς, αδέλφια με αδέλφια, όλα τα κακάδια της γλώσσας. Είναι υπερβολικός ο Άγιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συχνά στις ομιλίες του ασχολείται με το θέμα μας. Έτσι στην ερμηνεία των ψαλμών και στην εξήγηση του δαβητικού στίχου που λέμε σε κάθε εσπερινό «Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου» λέγει «Υπάρχει καιρός που σιωπούμε και καιρός που μιλούμε. Δεν θα πρέπει μόνο να σιωπούμε αλλά και να μιλάμε κατάλληλα και ορισμένα και μάλιστα με χάρη, γιατί η γλώσσα είναι το μέλος που μας έδωσε ο Θεός Κύριε για να τον δοξάζουμε». Και συνεχίζει «Πολλοί είναι οι δρόμοι της απώλειας που μας οδηγεί το στόμα. Υπάρχουν όμως και δρόμοι σωτηρίας που μας πηγαίνει η γλώσσα. Εμείς πρέπει να γίνουμε οι φύλακες και οι οδηγοί για το που θέλουμε να κατευθυνθούμε». Ο υπέροχος Χρυσόστομος ωραιότατα συνεχίζει «Η έλλειψη ελέγχου της γλώσσας είναι αιτία πολλών κακών. Η γλώσσα μπορεί να μιμηθεί τη γλώσσα του Χριστού όταν αποκτήσει επιείκεια και πρότητα. Τη γλώσσα του πιστού μπορεί να δέσει μόνο η δειλία και η απιστία όταν είναι να ομολογήσει το Χριστό και κανείς άλλος. Να αγωνιστούμε να λιένουμε τη γλώσσα μας. Δεν μας την έδωσε ο Θεός για να κατηγορούμε ένας τον άλλον, αλλά για να τον υμνούμε. Φύλαξε καθαρή τη γλώσσα σου από εσχρά και υβριστικά λόγια, βλασφημίας και επιορκίες. Να ντραπείς την τιμή που την τίμησε ο Θεός και να μην την κάνεις όργανο αμαρτίας. Πριν από όλα τα άλλα μέλη, αυτή να χαλιναγωγήσουμε γιατί μπορεί να μας κολλάσει. Ένας απλός λόγος που υπόθηκε κατέστρεψε ολόκληρα σπίτια και ψυχές βούλιαξε. Είναι δυνατόν μια χρηματική ζημιά κανείς να τη διορθώσει, ενώ όμως λόγο που ξέφυγε δύσκολα να τον ξαναπάρει πίσω. Μήπως ο Άγιος Χρυσόστομος μιλά σαν να μας βλέπει και ακούει και να είναι συγχρονός μας. Στο ίδιο πνεύμα μιλά και ο Μέγας Βασίλειος. Συχνά η πρόχειρη και πονηρή γλώσσα μαγειρεύει αμαρτία. Είναι γεμάτη η ζωή μας από αμαρτήματα της γλώσσας που προτρέχει και οργίζεται. Ο σοφός ιεράρχης της Καποδοκίας αλλού προσεκτικά θα πει «Απαραίτητος ο λόγος ύστερα από πολυχρόνια σιωπή προς αποφυγή πλανεμένων αντιλήψεων και εντυπώσεων αλλά και προς απολογία κατάλληλη. Τα λόγια εικονίζουν την ψυχή μας. Οι βιωματικοί και καθαροί λόγοι είναι δραστικοί και πιστικοί και μπορούν να μας βοηθήσουν μερικές φορές περισσότερο από τους γραπτούς γνωστούς λόγους. Ο λόγος να περισσεύει από την ωραία ζωή μας όπως από το ύφασμα το κρόσι. Το ριάκι που φέρνει η γλώσσα έξω μαρτυρεί την ποιότητα της πηγής, αφού και ο Χριστός λέγει ότι από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φωνικοί και αμαρτωλοί. Από τους καρπούς γνωρίζεται το δέντρο και από τους λόγους ο άνθρωπος. Δεν είναι αδελφοί μου αγαπητοί παραστατικός, βαθιστόχαστος και καταπληκτικός ο πολύσοφος Μέγας Βασίλειος? Ο τρίτος των Αγίων Τριών Ιεραρχών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για να αρκεστούμε μόνο σε αυτούς μιλά και αυτός εύγλωτα, χαριτωμένα και σπουδαία για την τεχνήτρα και πλανεύτρα γλώσσα λέγοντας. Η γλώσσα όταν δεν κατευθύνεται από τη λογική είναι εκείνη που προκαλεί τα περισσότερα ολισθήματα στους ανθρώπους. Ριάκια γλυκερά αναβλύζει ο εύγλωτος και φραδής, ενώ το απρόσεκτο στόμα γεννά αφαυλότητες. Τη γλώσσα να τη συγκρατείς με μέτρο γιατί είναι πιο εύκολη στη βλάβη. Κερδίζεις όταν την κινείς καλά. Τίποτε δεν συγκρατεί τη γλώσσα εκείνη που βιάζεται πολύ να μιλήσει, ούτε άνθρωπος, ούτε χιονόπτωση, ούτε φουσκωμένο ποτάμι, ούτε κανένα εμπόδιο. Όποιος κατάφερε να υποτάξει τη γλώσσα του είναι πιο ανώτερος από όλους τους σοφούς. Η γλώσσα μπορεί να γίνει δηλητηριώδης, να ξερνά κακό, το κακό γυμνό, την ορμή να βράζει, τον άνθρωπο να βγάζει από το νου του, να κρύβει μέσα του δολερά νοήματα, να λέει πλανερά ωραία λόγια, να βγάζει τη μισή κακία. Έτσι γράφει σε ένα του ποίημα κλαίγοντας για τα πάθη της ψυχής του και την ανθρώπινη μεταλλαγή και κακία. Τι να πούμε τώρα εμείς, όταν μάλιστα λέγει αλλού πως κι όταν ακόμη η συνείδησή σου είναι καθαρή, πρόσεχε τη γλώσσα σου γιατί είναι ασυγκράτητη. Όμως ας δούμε πιο συγκεκριμένα και πρακτικά τα πολλά αμαρτήματα της γλώσσας
που μας δυσκολεύουν με τους συνανθρώπους μας, τον εαυτό μας και το Θεό μας, να δούμε ποιες είναι οι αφορμές και ποια τα αποτελέσματα και να δούμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε. Όταν, αδελφοί μου, ο λόγος του ανθρώπου δεν είναι το ναι ναι και το ου κατά το Ευαγγέλιο, τότε περιπίπτει σε διγλωσία, σε διπροσωπία, σε ανηλικρίνεια και υποκρισία και ψευδολογία. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν επιτρέπεται να έχουμε δύο ή περισσότερες γνώμες, απόψεις ή προτάσεις επί του ιδίου θέματος. Και αν λέμε στον ένα και άλλα στον άλλο, και κατόπιν εκτιθέμεθα, και οι άνθρωποι δικαιολογημένα τότε να μην μας έχουν εμπιστοσύνη, να μην μας θεωρούν σοβαρούς, και εμείς να παραπονούμεθα κατόπιν, ενώ εμείς ουσιαστικά είμεθα οι προτέτοιοι με τη διγλωσία και τη φοβερή διπροσωπία που ποτέ δεν μπορεί να ανήκουν σε ένα χριστιανό. Παρόμοια όταν με πλάγια λόγια και μέσα, ανηλικρινή, πονηρά, ψευδή και μεθοδευμένα, προσπαθούμε να επιτύχουμε κάτι σκοπεύοντας ή στοχεύοντας το όποιο κέρδος ή παρουσιάζοντας ένα πλαστό εαυτό, φορώντας προσωπείο, προς επίτευξη επιτυχιών εργασιακών, η φαρπαγή συνενέσεων και δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων, φερόμεθα ως διπλωμάτες, ως ανταγωνιστές, ως φθηνοί κερδοσκόποι και όχι ως φίλοι και αδελφοί, ως τέκνα Θεού ζώντος. Η έλλειψη εχεμήθειας, ειλικρίνειας ονομάζεται ακριτομυθία. Σημαίνει ομιλία δίχως κρίση, αστόχαστη φλιαρία, απερίσκεπτη αποκάλυψη μυστικών που κάποιος μας εμπιστεύθηκε και μας άνοιξε τιμώντας μας την καρδιά του, ακόμη την άκερη και άσκοπη διοχέτευση πληροφοριών σε ξένα πρόσωπα, παρότι μας ζητήθηκε να τα φυλάξουμε και έτσι να εκθέτουμε απρόσεκτα τους άλλους, γιατί δεν θέλουμε να προσέχουμε το στόμα μας. Η καταλαλιά καταδικάζεται αυστηρά από όλους τους Αγίους Πατέρες μας, ως αμαρτωλή κακολογία, εμπαθής κατακραυγή πράξεων συνανθρώπων μας, λόγοι βαρύς σε βάρος άλλων, δυσφήμιση, διαβολή κάποιων λαθών στη συνείδηση τρίτων. Όπως και η κατάκριση, η αυθαίρετη και αναρμόδια καταδικαστική κρίση εναντίον περισσότερο προσώπων, αρνητική τους κρίση, αποδοκιμασία, ως επιλήψιμων, αξιόμεμπτων και αξιοκατάκριτων. Η αμαρτία αυτή είναι μεγάλη γιατί ο άνθρωπος κατακρίνει και καταδικάζει τον αδελφό του, δίχως να γνωρίζει τι συμβαίνει στην καρδιά του, αν μετανόησε και ποια είναι η κρίση του Θεού. Κατακρίνοντας παίρνουμε τη θέση του Θεού καταδικάζοντας. Η Αγία Συγκλητική λέγει πως όχι μόνο να μην κατακρίνουμε, αλλά ούτε και να ακούμε κατακρίσεις, γιατί έτσι γινόμαστε δοχεία ξένων κακών και βρωμίζουμε την ψυχή μας, αποκτούμε ακάθαρτους λογισμούς, λεκιάζουμε την προσευχή μας και υποπτευόμαστε τους συνανθρώπους μας. Πρέπει, λέγει, να προφυλάγουμε τη γλώσσα και την ακοή μας για να μην λέμε τίποτε το κακό για τον πλησίον, ούτε να δεχόμαστε γι' αυτόν. Αποτέλεσμα της θεομής της κατακρίσεως είναι ο στιγματισμός του κατακρινόμενου, ο διασυρμός του που τον οδηγεί πικραμένο, απογοητευμένο και πονεμένο στην απομόνωση, στο περιθώριο, την αποξένωση, τη μελαγχολία και την απογοήτευση. Την κατάκριση και τον στιγματισμό συνοδεύει συχνά ο εμπεγμός, ο εξευτελισμός, που κατά ταλαιπωρεί αυτόν που τον δέχεται, τον δραυματίζει ψυχικά βάναυσα και δημιουργεί συμπλέγματα μειονεξιών. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο γιος του Νόε Χαμ ενέπαιξε τον πατέρα του στους αδελφούς του και γεύθηκε πικρό πόνο για τη θρασίτητα της γλώσσας του και το άπρεπο γέλιο του, όπως αναλύει ο Όσιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος των Δακρύων και της μόνιμης κατανήξεως, που λέει «Ο Χαμ κατεστράφει από το στόμα του και τον περιγελό του». Ο διαλόγων εξευτελισμός είναι αναξιοπρεπής πράξη, όπου εκμηδενίζει κανείς εύκολα τον αδελφό του, διασύρει το πρόσωπό του, το κατακεραυνώνει, το κάνει σκουπίδι, το ποδοπατεί, το λιώνει, το απαξιώνει πλήρως και το εξαφανίζει. Του εξευτελισμού συνήθως προηγείται η ειρωνία, ο χλεβασμός, η κοροϊδία, η περιφρονητική αστιότητα, η κακόβουλη ερώτηση, το περιπαικτικό πείραγμα, με σκοπό την υποτίμηση, τον με ύπουλο τρόπο διασυρμό προς εξουθένωση και εξουδένωση. Η ειρωνία ακόμη είναι να επενείς υπερβολικά κάποιον, ενώ ουσιαστικά τον περιφρονείς, τον ταπεινώνεις και τον περιγελάς. Λέγουν ότι οι ευφυείς είναι ήρωνες, δεν είναι αλήθεια, δεν συμφωνούμε. Ο δαίμονας παρακινεί χάρη αστιότητος κάποιον, ερωνεύεται κάποιον.
Ο σοφός Σολομών λέγει πως μέσα στην ειρωνία κρύβεται βλάβη και για τον ειρωνεύοντα και για τον ειρωνευόμενο. Αυτός που περιγελά συνέχεια τον συνάνθρωπο λέγει παροργίζει το δημιουργό του, γιατί η ειρωνία που γίνεται σε ένα άνθρωπο στρέφεται στον πλάστη του. Όταν πάλι κάποιος υπερβολικά κολακεύει κάποιον με παχιά και ανόητα λόγια με σκοπό να αποσπάσει εύνοια, συνένεση, δώρα ή όποιο άλλο κέρδος, αμαρτάνει. Έτσι διεγείρει τη ματαιοδοξία του, εξάπτει την υπερηφάνεια του. Τον κάνει να πιστεύσει κάτι που δεν είναι, τον εξαπατά, ψεύδεται, τον καλοπιάνει, τον περιποιείται με ιδιοτέλεια και συμφέρον. Επίσης, επίψωγο είναι ο πρόχειρος και εύκολος χαρακτηρισμός προσώπων, τα οποία ίσως δεν γνωρίζουμε καλά από προδιάθεση, κακή πληροφόρηση, κακή αντίληψη, για το οποίο όμως εκφράζουμε άκρητες και επιπόλαιες εκτιμήσεις, μερικές φορές πολύ άδικες. Δεν φανερώνει η πνευματική υγεία και αληθινή χριστιανική αγάπη η βιαστική ετικετοποίηση αδελφών μας, έστω ακόμη και για κάποιο τους σωματικό ελάττωμα, όταν τα όποια κουσούρια γίνονται αφορμή για πικρά παρατσούκλια. Όπως είναι η κολακή εφάμαρτη, έτσι και ο άκερος ή συνεχής ή υπερβολικός έπαινος δεν ωφελεί πάντοτε. Ο έπαινος μπορεί να οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Ο έπαινος μπορεί να κλέψει το μισθό της αγαθοεργίας. Ο έπαινος μπορεί να παγιδεύσει σκληρά τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε περιπέτειες. Δεν χρειάζεται δηλαδή ποτέ να επαινούμε. Δεν θα επαινέσει ο κηδεμόνας το παιδί του που προόδευσε στα μαθήματα, ή ο δάσκαλος του μαθητή του, ή ο σύζυγος τη σύζυγο για το ωραίο φαγητό. Ασφαλώς ναι, αλλά όχι υπερβολές, γιατί τότε δεν θα γινόμαστε πιστευτοί. Ο δίκαιος, κατάλληλος και πρέπον έπαινος είναι απαραίτητος. Χρειάζεται όμως διάκριση, φιδό, προσοχή, τρόπος, αρμοδιότητα. Αν κάποιος είναι απελπισμένος, δεν θα τον επιτιμήσουμε, αλλά θα τον επενέσουμε. Θα του μιλήσουμε για τον παράδεισο και όχι για την κόλαση. Η στενοχώρια, η θλίψη, η αποκαρδίωση, η αγνωμοσύνη, η απόγνωση από συγγενικά, φιλικά, γνωστά πρόσωπα, ποτέ δεν θα πρέπει να ανοίξουν το στόμα μας, για να τα καταραστούμε. Η κατάρα σημαίνει εμπάθεια, εκδικητικότητα, κακόβουλη διάθεση, να πάθει κακό κάποιος που δεν μας φέρθηκε καλά. Να πάθει δηλαδή κακό άλλος για να ευχαριστηθούμε, να ικανοποιηθούμε. Αυτό δείχνει κακεντρέχεια, μη συγχωρητικότητα, κακότητα ψυχής. Ο Χριστός είπε πάντα τους πάντες να ευλογούμε και ποτέ να μην καταργιόμαστε. Δυστυχώς μπορεί ορισμένες φορές οι κατάρες να φέρουν κακό μεγάλο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος λέγει πως κατά τον Απόστολο Παύλο απλώς μόνο όσοι κακολογούν δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, πόσο περισσότερο ένοχοι και βαριά αμαρτάνοντες είναι όσοι με μίσος καταργούνται τους συνανθρώπους τους. Ένα μεγάλο επίσης κακό της γλώσσας είναι ο γογγισμός, η γνωστή αυτή καθημερινή γκρίνια. Όλοι γκρινιάζουν για όλα, αποφεύγοντας όμως να διορθώσουν βασικά πράγματα που είναι καθαρά δική τους υπόθεση. Μπορεί να έχουμε και δικαιολογημένα παράπονα για κάποια ζητήματα και μη είναι αποτέλεσμα χαριστίας. Μπορεί όμως να εκδηλώνεται μια γκρίνια υπόκοφα, ύπουλα, ύποπτα, από αγανάκτηση, γιατί δεν μας έρχονται όπως τα θέλουμε, γιατί δεν γίνεται ποτέ το δικό μας, γιατί δεν αλλάζουν οι άλλοι, ενώ εμείς δεν κάνουμε το παραμικρό για να αλλάξουμε έστω και λίγο. Η γκρίνια αυτή είναι μια λεπτολόγα, έρπουσα με μεμσημυρία, συνεχές μουρμούρισμα, μόνιμη έλλειψη κατανοήσεως από τους άλλους και ικανοποίηση για ό,τι και αν γίνεται. Ο γογγισμός είναι θεομίσιτο πάθος, αφού φανερώνει αταπείνωτο φρόνημα, μεγάλη ιδέα περί του εαυτού μας, ότι κάτι παραπάνω είμαι, ότι όλοι πάντα πρέπει πολύ να με προσέχουν και δεν ευχαριστώ και δοξολογώ το Θεό για όσα μου παρέχει. Η γκρίνια είναι, θα λέγαμε, σαν το σαράκι που καταστρέφει σιγά σιγά και το πιο ωραίο και σχαλιστό ξύλο, και σαν τον κισό που πνίγει το δέντρο που έχει περιτυλίξει. Η γκρίνια πολιορκεί την ψυχή, απονεκρώνει την καρδιά με τον αρουφά τους δυνατούς ζωηφόρους κοιμούς της. Η γκρίνια είναι φθορά, μαρασμός, καημός που τυρανά συζυγίες, φιλίες, συνεργασίες και σχέσεις. Ματώνει τις τρυφερές καρδιές των παιδιών όταν όλη μέρα ακούν τους γονείς τους να γκρινιάζουν. Ο γκρινιάρης δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά άνθρωπος του εαυτού του, εγωιστής, ατομιστής, θολός, ταραγμένος, αγχώδης, αχάριστος, αποκρουστικός,
απομονωμένος και άχαρος. Συχνά ο Γκρινιάρης είναι και ψιθυριστής ή κουτσομπόλης. Αυτός που αρέσκεται σε υπόγεια, ύπουλα και ύποπτα λόγια, σε φημολογίες πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων και πληροφοριών, που κάνει τη γλώσσα του, επιτρέψτε μου να πω, σφουγγαρόπανο, σκοπεύοντας να προκαλέσει θόρυβο, σύγχυση, ταραχή, υποψίες, σκανδαλισμούς και ανασφάλειες. Ο ψιθυριστής προσπαθεί να επιβληθεί, να δημιουργήσει εντυπωσιασμό με ιδιοτέλεια κατά την οσυρή του φιλαυτία. Η δειλία και αναντρία του τον κάνει διεκδικητή άδικων δικαίων και άσοφων σοφιών, πλησιάζοντας ομόφρονες και ομοιοπαθείς ή και ευαίσθητους και ευάλωτους χαρακτήρες, δυσαρεστημένους ή παραπονεμένους, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους κολακίες, επένων και ευγενειών και ακόμη απειλών, εκφοβισμών και εξουθενώσεων. Ο ψιθυρισμός είναι ανέσχυντη πράξη και μπορεί να χρησιμοποιείται από διπλωματίες, προπαγάνδες, συνωμοσίες και μυστικές υπηρεσίες για να αμβλύνει τον κόσμο από αρχές και ιδέες. Αποτελεί μια μορφή τρομοκρατίας και βίας συνειδήσεων. Το συνεχές έργο του διαβόλου είναι η διαβολή, ο ψιθυρισμός, η σπορά λογισμών προς παρασυρμό και αμαρτία. Δεν αμαρτάνει μόνο ο ψιθυριστής, αλλά και αυτός που παθητικά τον ακούει και τον αποδέχεται, όπως λέγει πάλι ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Μπορεί ο διάβολος να καταστρέψει αυτόν που σιωπά διαμέσω εκείνου που μιλά και αυτόν που είναι αδύνατο να τον φωνεύσει με το στόμα, τον σφάζει με την ακοή και αυτόν που είναι αθώος στην πράξη, τον φωνεύει με τους λογισμούς. Αλόγιστη πράξη του στόματος είναι και η προπαίτεια. Η πρόωρη, άκερη, επιπόλαιη, βιαστική, δίχως να ζητηθεί γνώμη, άποψη και επιθυμία και μάλιστα με τρόπο αγενή, αφθάδη, θρασή, ασυλλόγιστο. Ό,τι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτόν λύτρωση και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Λόγος εκηρύξαντες οι θεοί γόροι προφήτε και έργεις τιμήσαντες ατελεύτη των ζωήν εκαρπώσαντο. Τι γαρκτήσει δέσποτα παράσε τον πτήσαντα μη λατρεύειν καρτερίσαντες τον κόσμο να πάντα ευαγγελικός απεστράφησα και εσύ μορφή γεγόνασι που περπροηγόρευσαν πάθους σου όντες δίκες ίες αξίωσον αμέτως διέλθειν εις εγκρατεία στο στάδιο μόνε όλοι έλεγε. Έλυτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επελέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Φύσια περιγραπτός τη θεϊκή σου υπάρχον, έπεσχα τον δέσποτα σαρκωθείς κι ξύος σας περιγράφεστε τη σαρκός προσλήψιγαρ και τα ιδιώματα ανελάβουν ταυτής άπαντα διό το είδος σου το της εμφορίας εγγράφοντες σχετικώς ασπαζόμεθα προς της η αγάπη υψούμενη και τον Ιαμάς.
χάρη να απαντούμε εξ αυτού των Αποστόλων επόμενοι θείες παραδόσες ειν. Μια κακή συνήθεια που ισχύει όχι μόνο για τους νέους και προέρχεται από την εντύπωση ότι πάντα υπάρχει δίκιο. Ο προπετής συνηθίζει αυθαίρετα να λαμβάνει το λόγο κατά τις συζητήσεις, αλλά και να προκαλεί συζητήσεις, να παίρνει το λόγο από το συνομιλητή του, να μην παρακολουθεί τις απαντήσεις του άλλου, αλλά να επιμένει στη γνώμη του και στην άποψή του, που τον κάνει να μην θέλει να κατανοεί, αλλά επίμονα να παραποιεί και έτσι να εκνευρίζεται και συνεχώς να συγκρούεται. Αμαρτήματα ακόμη σοβαρά της γλώσσας είναι η αργολογία, το να λέει κανείς συνεχώς περιτά, μάταια, ανώφελα και χρίαστα λόγια. Από την πολυλογία, λέει ο σοφός παροιμιαστής, δεν είναι δυνατόν να μην προέλθει αμαρτία. Η αδιακρισία της γλώσσας κάνει τον ομιλούντα αδιάκριτα λόγια, απρεπή, αγενή, δίχως ντροπή και σεβασμό προς τον άλλο να λέει. Αυτό δείχνει ασοφία και αφέλεια που φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλο και συχνά τον ψυχραίνει, τον στεναχωρεί και τον πληγώνει. Συνέχεια της αδιακρισίας είναι η μορολογία, να λέγω μορίες, ανοησίες και ενότητες, η συνεχής επίσης δικαιολόγηση του εαυτού μας. Η μη παραδοχή του σφάλματός μας σημαίνει αταπείνωτο φρόνημα. Οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον παράδεισο γιατί αμετανόητα δικαιολογήθηκαν. Μερικές φορές οι χριστιανοί μας εισέρχονται και στο εξομολογητήριο με πολλές και ισχυρές δικαιολογίες και επίρρυψη ευθυνών μόνο στους άλλους, υπεραμεινόμενοι του αγαπητού και κανακεμένου εαυτού τους. Η υπερβολή του λόγου χρειάζεται συχνά συγκράτηση και τη θάσευση, γιατί δεν ωφελεί η μεγαλοποίηση των πραγμάτων. Μεγάλο πρόβλημα έχει ο υποκριτικός λόγος που κρύβει τα αληθινά αισθήματα, παρουσιάζει ένα πλαστό πρόσωπο, εμφανίζει το σενάρετο και όσιο δόλια για να εξαπατά και να κερδίζει την εκτίμηση. Αυτή η στάση είναι σαφώς αξιοκατάκριτη, φαρισαϊκή, ονειδιζόμενη αυστηρά από τον Κύριο. Πρόκειται για μια ανεπίτρεπτη μασκοφορία και ηθοποιία για τους χριστιανούς, όπως βεβαίως και η προσποίηση, ο αφύσικος τρόπος συμπεριφοράς και ομιλίες, ο επιτιδευμένος και εξεζητημένος. Πτώσεις σημαντικές ακόμη της γλώσσας είναι η προδοσία, η παράβαση και αθέτηση ηθικών υποχρεώσεων που είτε μου επιβάλλονται από την ηθική ή έχω υποσχεθεί και αναλάβει, η αποκάλυψη μυστικών, η φανέρωση εξομολογήσεων, η κατάδοση από πρόθεση ή επερισκεψία, η διάλυση μακρών φιλιών και συνεργασιών ή και συζυγιών, ένας ακάθαρτος νους και μια πονηρή καρδιά αφήνουν τη γλώσσα άφρακτη, ασημάζευτη, απρόσεκτη, ώστε να φιλονικεί, να λογομαχεί, να αντιλέγει πάντα, να εναντιολογεί, αντιτίθεται και έχει αντιρρήσεις, να αυθαδιάζει, αυθαιρετεί, περιφρονεί, ψεύδεται, ιεροκατηγορεί, βλασφημεί, υβρίζει και επιπόλαια ορκίζεται. Μάλιστα μερικές φορές η όρκη είναι και αστεί, όπως στην περίπτωση που αναφέρει ο Βεργετινός, καθώς αναφέρει ο Αβάζος ημάς. Τον πλησίασε κάποιος και του είπε πως ο συγκάτοικός του από διαβολική ενέργεια τον εχθρεύεται και δεν του μιλά και παρότι μετανοεί ο ίδιος δεν θέλει να συμφιλειωθούν. Ο Αβάς τον πλησίασε και του είπε τα πρέποντα και ωφέλιμα για την περίσταση. Ενώ φάνηκε ότι πείθεται στο τέλος του λέει πως δεν μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί του γιατί ορκίστηκε στο σταυρό να μην το κάνει. Χαμογελώντας ο Αβάς του λέει: «Δηλαδή, αδελφέ, είπες, μα τον τίμιο σταυρό σου, Χριστέ, δεν θα φυλάξω τις εντολές σου, αλλά θα κάνω το θέλημα του εχθρού σου διαβόλου. Όχι μόνο δεν οφείλεις να κρατήσεις τον όρκο σου τον οποίο κακώς έκαμες, αλλά να μετανοήσεις πρέπει και να λυπηθείς γι' αυτό και να καταδικάσεις την προπαίτειά σου για να μην παγιδευτείς και πάλι, όπως έπαθε ο Ηρώδης, που για να τηρήσει τον όρκο του έπεσε στο μεγάλο εκείνο αμάρτημα της φωνοκτονίας, με τον αποκεφαλίσει τον τίμιο πρόδρομο». Συγκινήθηκε τότε ο αδελφός και έβαλε μετάνοια στον αδελφό του και στον αβά του και συμφιλιώθηκε και συγχωρέθηκε.
Σας κούρασα όμως με τα πολλά μου λόγια. Ύστερα από την κουραστική αυτή περιγραφή που όλους μάλλον κάπου μας συλλαμβάνει ως πτέστες, θα πρέπει να δούμε σύντομα τι θα πρέπει να γίνει. Αφού αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα πραγματικά, κάτι θα πρέπει κάποτε να κάνουμε. Έλυτε των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Φύσια περιγραπτός τη θεϊκή σου υπάρχον, έπεσχα τον δέσποτα σαρκωθείς ηξίωσας περιγράφεστε. Τη σαρκός προσλήψη γαρ και τα ιδιώματα ανελάβουν ταυτής άπαντα, διό το είδος σου εφορίας εγγράφοντες σχετικώς ασπαζόμεθα προς της αγάπη υψούμενη και των ιαμάτων την χάρη να παντρούμε εξ αυτού των Αποστόλων. Όσο πιο σύντομα βέβαια αυτό θα γίνει, τόσο συντομότερα θα απελευθερωθούμε και θα αισθανθούμε άνεμο ανέσεως πολλής. Μπορούμε ασφαλώς να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γνωστά αμαρτήματα της γλώσσας και όσα σχετίζονται με αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα να τα αποβάλουμε αν πραγματικά το θέλουμε. Μπορούν να συγχωρεθούν αν κατατεθούν στο εξομολογητήριο. Ταπεινά φρονούμε όμως πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Η συχνότητα των αμαρτιών αυτών, η έντασή τους, η διάρκειά τους, ο τρόπος με τον οποίο τα έχουμε οικειοποιηθεί και αποδεχθεί, η αιμονή μας σε αυτά και η έλλειψη διορθώσεώς μας έχουν διαμορφώσει μια παγιωμένη, παθολογική και δυσκολοθεράπευτη κατάσταση. Έτσι συμπεραίνουμε ότι απαιτείται αντιμετώπιση της κύριας αυτής αιτίας που προκαλεί την οσυρή αυτή κατάσταση και που είναι η λανθασμένη νοοτροπία που διαθέτουμε κατά τον πατέρα Αθανάσιο τον Μετεωρίτη. Φοβάμαι πως η νοοτροπία αυτή έχει καταστεί κυρίαρχη στον πολύ κόσμο και μάλιστα θεωρείται δεδομένη, κατοχυρωμένη ιδεολογικά ως ανεξαρτησία, ελευθερία, δικαίωμα και προσόν, και ότι είναι η μόνη ορθή αντιμετώπιση των πραγμάτων να λέμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, σε όποιον θέλουμε, δίχως να υπολογίζουμε τίποτε. Όπως λέγει ο Καμί, είχα δίκιο, έχω δίκιο, πάντα θα έχω δίκιο. Δυστυχώς οι πολλοί των ανθρώπων έμαθαν να σκέπτονται, να συμπεριφέρονται, να ενεργούν και να εκφράζονται στη ζωή τους αρκετά λαθεμένα. Μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω πως έχουμε ενστερνηθεί τόσο πολύ αυτή την κοσμική νοοτροπία, ώστε λησμονήσαμε την ευαγγελική γλώσσα της αγάπης, της ταπεινώσεως, της αλήθειας, της συγχωρητικότητος, της επιοίκειας, της ανεκτικότητος, της θυσίας και προσφοράς. Κάθε άλλη άποψη εκτός της δικής μας φαντάζει άγνωστη, απόκοσμη, ξένη, ανεδαφική και ανεφάρμοστη, όχι για μας. Λυπάμαι που θα το πω και μακάρι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως ουσιαστικά δεν επιθυμούμε πολύ να αλλάξουμε ριζικά νοοτροπία, γιατί έχουμε επαναπαυθεί και ασφαλιστεί στη διακόσμηση που από ετών έχουμε πραγματοποιήσει εντός μας και δυσκολευόμαστε και φοβόμαστε την αλλαγή του παλαιού εαυτού μας και τον συντηρούμε επιμελημένα. Έχουμε δρεώσει καλά μια επίπλαστη νομιμοποίηση και παραδοχή των λεγόμενων απαράβατων δικαιωμάτων μας. Έχουμε οικοδομήσει τον δικό μας πύργο με τους ωραίους λογισμούς μας, τις αταρακούνητες πεπιθήσεις μας, τις επιλογές και ιδέες μας, από τις οποίες δεν θέλουμε να εξέλθουμε και δυστυχώς παραμένουμε εκλοβισμένοι στα πάθη μας. Έτσι όμως παρατηρείται μια φοβερή αλλίωση του Ορθοδόξου φρονήματος και της Αγιοπατερικής παραδόσεως, που συνίσταται στη θερμή αγάπη και συνεχή ακολούθηση μιας λανθασμένης νοοτροπίας.
Πρόκειται για μεταλλαγμένο χριστιανισμό και επιλογή εντελώς λαθεμένων προτύπων στη ζωή μας. Απομακρυνθήκαμε από την αγιοτόκο παράδοσή μας και επιλέξαμε νέους οδούς. Είναι μεγάλη ανάγκη επανατοποθετήσεως και επαναπροσδιορισμού της ζωής μας όλης στις ευαγγελικές αρχές, το παράδειγμα των Αγίων μας. Έτσι θα αποβάλουμε το κοσμικό φρόνημα και με την άσκηση και ταπείνωση, την προσευχή και τη μυστηριακή ζωή θα αρχίσουμε να βαδίζουμε στην ευθεία, ορθοστατούντες και χαιρόμενοι μέσα στη μετάνοια και την Εκκλησία. Όσα αναφέραμε, τα αναφέραμε με αγάπη και όχι με σκληρότητα και από απόμακρα. Μην νομίζετε ότι εμείς δεν σφάλουμε, δεν παρασυρώμαστε, δεν λανθάνουμε. Δεν θα πρέπει να ζητούμε συγχώρεση και να μην συχνά εξομολογούμεθα. Σας ομιλούμε ως συνασθενείς, ευάλωτοι, ευόλιστοι και παρασυρώμενοι από τη γλώσσα. Αδελφικά όμως παρακαλούμε για μια ιδιαίτερη προσοχή προς καλύτερη πνευματική πορεία. Δεν έχουμε ακόμη γνωρίσει την πολυτιμότητα της ενδεδειγμένης σιωπής. Μια σιωπή όχι από υπερήφανη στάση, ακατεδεικτικότητα, φοβία, δειλία ή μειονεξία, αλλά επιλεγμένη, προσεκτική, σοβαρή και ταπεινή. Δεν αφήνει να έλθει αντιλογία, να εξαφθεί ο θυμός, να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Σιωπά κανείς από αγάπη και φόβο Θεού, από αγάπη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Σιωπά κανείς όχι γιατί δεν γνωρίζει να μιλά, γιατί δυσκολεύεται να απαντήσει, γιατί δεν έχει γνώμη, αλλά από ειλικρινή ταπεινή διάθεση. Ο μοναχός καταξιώνει τη σιωπή του μόνο έχοντας κουβέντα με το Θεό, προσευχόμενος. Όσο ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει πως ο φίλος της σιωπής προσεγγίζει το Θεό συνομιλώντας μυστικά μαζί του και φωτιζόμενος από Αυτόν. Η σιωπή είναι χάρισμα των συνετών, γνώρισμα των ενάρετων, η φωνή των φίλων του Θεού, των Αγίων. Ίσως σε μια φλίαρη εποχή και ένα πολύβουο κόσμο να ακούγονται πολύ παράξενα τα λόγια αυτά. Ο θόρυβος, η ανησυχία, η ταραχή, η πολυγλωσσία και η πολυλογία των ημερών μας έχει αρκετά κουράσει πολλούς. Έχουμε ανάγκη από τη θεραπεία της σιωπής, της ησυχίας. Σιωπή όχι μόνο των λόγων, των πολλών περιττών και ειλικρινών, αλλά και των λογισμών. Η σιωπή μαλακώνει την καρδιά, την κάνει να υπομένει και να συγχωρεί. Η σιωπή υποδηλώνει σοφία, πνευματική αρχοντιά, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Χρειάζεται όμως διάκριση και γνώση πότε θα λυθεί, γιατί είναι απαραίτητη και η ομιλία. Να μιλάμε όταν πρέπει, όποτε πρέπει και όσο πρέπει. Να μιλάμε όχι απλώς για να μιλάμε. Σημασία έχει τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, γιατί θα το πούμε, σε ποιον θα το πούμε. Δεν είναι πάντοτε δείγμα ευφυΐας να λέμε πολλά. Η επίδειξη γνώσεων δεν είναι πάντα απαραίτητη και μάλιστα όταν δεν ζητείται από κανένα. Ένας σοφός λέγει αρκετές φορές δεν ξέρω, ενώ ένας άσοφος όλα πάντα τα ξέρει. Μερικές φορές την πολυλογία μας επενδύουμε ή δικαιολογούμε για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ή για να συμπαρασταθούμε ή να βοηθήσουμε κάποιον. Την επικαλούμαστε ως έκφραση αγάπης και οικειότητος. Όποιον αγαπάμε δεν τον κουράζουμε, δεν τον πιέζουμε, δεν τον φορτώνουμε. Η αγάπη, η φιλία και η συγγένεια δοκιμάζεται, κρίνεται και κοσκινίζεται από τα λόγια. Η αγάπη αντέχει και στερεώνεται και στη σιωπή. Η αγάπη κυρίως είναι πράξη, θυσία, προσφορά, υποστήριξη και ενδιαφέρον, όχι πάντα με λόγια. Το έμπρακτο παράδειγμα και η προσευχή βοηθούν πιο πολύ. Υπάρχουν, αδελφοί μου, και προσευχές σιωπηλές, ολιγόλογες. Γεννηθείτε το θέλημά σου, Κύριε ελέησον, λάλη Κύριο δούλο σου ακούει. Ο Χριστός είπε να μην βατολογούμε στις προσευχές, να μην λέμε πολλά, περιτά και νοφελή. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες συμπίκνωσαν όλα τα ανθρώπινα αιτήματα μόνο σε πέντε μικρές λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πολλοί πολλές φορές μετάνιωσαν γιατί μίλησαν, αλλά κανείς τόσο γιατί σιώπησε. Όταν πλησίαζε να τελευτήσει ο Αββάς Παμβώ, βρίσκονταν πλησίον του αρκετοί Άγιοι Πατέρες και είπε: «Από τότε που ήλθα σε αυτή την έρημο, δεν μετάνιωσα μέχρι τώρα για κάποιο λόγο που είπα. Έτσι πηγαίνω στο Θεό σαν να μην άρχισε ακόμη την πνευματική ζωή της Θεοσέβειας». Μάλιστα λέγει περί αυτού ο Παλάδιος πως ποτέ δεν έσπευσε να απαντήσει σε κάποιον που του υπέβαλε απορία από την Αγία Γραφή, αλλά έλεγε πως δεν βρήκε ακόμη τη σωστή απάντηση και πολλές φορές περνούσαν και τρεις μήνες για να δώσει τη ζητούμενη απάντηση. Έτσι όλοι τον σέβονταν και τις απαντήσεις τους δέχονταν ως από Θεού. Ο Αββάς Βαρσανούφιος λέγει σε ένα μοναχό που τον ρώτησε αν πρέπει να διορθώσει τον αδελφό του:
όταν είσαι ταραγμένος να μην μιλάς, γιατί το κακό δεν φέρνει καλό. Ό,τι λέγεται με ταραγμένη καρδιά δεν αναπαύει αυτόν που το ακούει και δεν τον διορθώνει. Να υπομένουμε και όταν ηρεμήσουμε, τότε να μιλήσουμε ειρηνικά. Κι αν ο αδελφός πιστεί, έχει καλός. Διαφορετικά ας υπομείνουμε. Κατά τους Αγίους μας, αδελφοί μου αγαπητοί, όχι μόνο να μην ευτελίζουμε τους άλλους, αλλά και να αυτοεξευτελιζόμαστε για να ελεηθούμε από τον Θεό. Μίκρινε τον εαυτό σου σε όλα μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα υψωθείς πάνω από όλους τους άρχοντες του κόσμου τούτου, λέγει ο Εξαίσιος Αββάς Ισάκος Σύρος. Η αυτοεξουδένωση φέρνει ταπείνωση, ενώ η εξουδένωση των άλλων δίνει υπερηφάνεια. Οι ταπεινοί επενούμενοι λυπούνται, οι δε υπερήφανοι παρατηρούμενοι θυμώνουν. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς οι παρακάτω λόγοι του Αγίου Ισάκ, αλλά και για κάθε σοβαρό άνθρωπο. Να μην έχεις χαλαρωμένες τις αισθήσεις, απρόσεκτη την ακοή, ασυγκράτητο το στόμα, ονειροπόλα τα μάτια. Η αγάπη έχει απλότητα και σεβασμό. Να συναναστρέφεσαι τους φίλους σου με βλάβια και να διατηρείς αλόβητη την ψυχή σου, μη αφήνοντας την προσοχή από τα λόγια σου, ώστε να ωφελείσαι και να ωφελείς. Ο Αββάς Ισαΐας νουθετεί στοργικά. Αδελφέ, αν σε στεναχωρήσει κάποιος για οτιδήποτε και χρειαστεί να τον ελέγξεις και είσαι οργισμένος και αναστατωμένος, καλύτερα μη μιλήσεις καθόλου για να μην ταραχθείς πιο πολύ, όταν θα διαπιστώσεις πως και εσύ και εκείνος έχετε ηρεμήσει, τότε να μιλήσεις, όχι σαν να τον ελέγχεις και επιτιμάς, αλλά θυμίζοντας το σφάλμα του ταπεινόφρονα. Κατά τον Αββά Κασιανό, αν θέλουμε να αποκτήσουμε τη θεομακάριστη πρωότητα, οφείλουμε να πετάξουμε από πάνω μας όχι μόνο την εξωτερική ενέργεια της οργής, αλλά ακόμη και την ταραχή της διάνοιας. Ο δε Αββάς Ισίδωρος συχνά έλεγε «Συγχωρήστε τους άλλους για να συγχωρεθείτε κι εσείς». Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα πολλά. Ας αρκεστούμε σε αυτά απόψε, αδελφοί μου. Νομίζω είναι υπεραρκετά. Η παρούσα περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να εργαστούμε στο σημαντικό αυτό αγώνα της εγκράτειας της γλώσσας, της διακριτικής καλολογίας και της αποκοπής από κάθε κακολογία. Η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι επικαλούμενοι θα μας συνδράμουν και για την νηστεία της γλώσσας. Μα θα συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Καλή σας νύχτα. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.